Τηλεπικοινωνίες εκτάκτων αναγκών σε φυσικές καταστροφές και νέες τεχνολογίες είναι το θέμα του συνεδρίου που πραγματοποιείται στην Άρτα την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στην αίθουσα Διόνη. Το συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά διοργανώνουν οι Σύλλογοι Ραδιοεραστεχνών Δυτικής Ελλάδας με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις που θα ενισχύσουν το εθελοντικό έργο τους σε θέματα φυσικών καταστροφών. Συντονιστής της διοργάνωσης είναι το μέλος της Ένωσης Ραδιοεραστεχνών Άρτας, Γιώργος Κανδάλης. Μάλιστα. Είναι το πρώτο συνέδριο ραδιοεραστεχνών και επικοινωνιών Δυτικής Ελλάδος και εθελοντικών ομάδων που γίνεται στην Άρτα. Είναι μια σκέψη πολλών ετών αυτό που ήταν να γίνει. Τελικά πήρε σάγα και ωστά αυτό τον καιρό. Με τις τελευταίες καταστροφές που είχαμε στην Ελλάδα, το Μάτι, σεισμούς τώρα τελευταία στη Λευκάδα. Και είπαμε επιτέλους να ξεφρακάρουμε από αυτό και πρέπει να, επιτέλους να μιλήσουμε για τα θέματα που συμβαίνουν εδώ στη Δυτική Ελλάδα και πώς πρέπει να τα απεξέλθουμε την ώρα της φυσικής καταστροφής. Ήρθαμε σε επικοινωνία με πολλούς συλλόγους όπως των Ιωαννίνων, Πάτρας, Αγρινίου, Κέρκυρας, συναδέλφους από την Οικουμενίτσα, από τη Λευκάδα, από την Πρέβεζα και σύλλογο Πρέβεζας και οι τοπικοί που βρίσκονται εδώ. Και ήρθαμε σε επαφή και είπαμε να το διοργανώσουμε. Κλείσαμε για ημερομηνία μεθαύριο τις 11 του μηνός στην αίθουσα Διόνη. Θα συμμετάσχουν όλες αυτές οι ομάδες από αυτές τις περιοχές. Υπάρχει περίπτωση να έρθει και ο σύλλογος Τρικάλων, από ό,τι μου είπαν, αν μπορέσουν και έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι λίγο μακριά. Και κάποιες εθελοντικές ομάδες. Οι τοπικές ναι μεν και ουσιαστικά δύο από τη Δυτική Ελλάδα, γιατί τις θεωρώ τις πιο σημαντικές, αν και υπάρχουν πάρα πολλές Δυτική Ελλάδα, δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να τις μαζέψουμε εδώ όλες, γιατί φέτος η προσφορά τους γενικά όλα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλη, όπως είναι εδώ Παλέκα από την Πρέβεζα και όπως είναι και η ομάδα από το Μεσολόγιο των Παιδιών, που φέτος είχαν μεταβεί και στο Μάτι, είχαν πολλές μέρες απάνω, είχαν συμμετάσχει εκεί στην αναζήτηση ατόμων. Είχαν προσφέρει πάρα πολλά. Με την εμπειρία τους που είδαν φέτος και την καταστροφή που γίνεται όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν με την εμπειρία τους και με τη γνώμη τους στο πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και εμείς σε τέτοιες καταστάσεις. Ουσιαστικά θα είναι ένα τμήμα που θα διευκρινίσουμε το πώς πρέπει να λειτουργούμε την ώρα της καταστροφής, πώς πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες επικοινωνίες, σε ποιους αναμεταδότες, γιατί οι ραδιοεραστέχνες είναι εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια και θεωρούνται επιστήμονες πάνω σε αυτό το θέμα. Πού μπορούν να επικοινωνούν, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που είναι τόσο σεισμική. Η Δυτική Ελλάδα χαρακτηρίζεται με το Ιόνιο, χαρακτηρίζεται από πιο σεισμική περιοχή της Ελλάδος. Συγκαταλέγεται στις 6. Χώρες παγκοσμίως, στην έκτη θέση ουσιαστικά, χώρες παγκοσμίως που είναι σεισμογενείς, απελευθερώνει, ενώ είναι το 0,02 καλύπτει τις επιφάνειες της γης, απελευθερώνει το 0,2% της παγκόσμιας ενέργειας σεισμικότητας κατέτος. Στη Δυτική Ελλάδα είναι ουσιαστικά τα Άωνια νησιά είναι πρώτο σε βαθμό σεισμικότητας στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη απελευθερώνει πλέον το 50% της ενέργειας που υπάρχει σε σεισμική ενέργεια. Από εκεί να σας δώσω να καταλάβετε σε μια τοποθεσία που βρισκόμαστε, μπορεί να είμαστε επαναβαμμένοι ότι δεν μας αγγίζει, αν και έχουμε παρατηρήσει με κάποιους τελευταίους σεισμούς, ας πούμε στην Ιταλία που είχαν γίνει, γινόντας σε περιοχές που δεν ξαναπροϋπήρχαν οι σεισμοί. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε σε τέτοιο. Και καλώς σε αυτές τις περιπτώσεις να είμαστε προετοιμασμένοι. Και γι' αυτό γίνεται και αυτό το συνέδριο, για να πούμε όλοι μαζί τις εμπειρίες μας, την κατάλληλη στιγμή, το πώς πρέπει να λειτουργούμε και να είμαστε εκπαιδευμένοι και πιστεύω να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, ότι στο μέλλον, άμα συμβεί τίποτα, να τα απεξέλθουμε τον καλύτερο τρόπο για το κοινό όφελος, για να την προσφορά μας στον πολίτη. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι για μας. Η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως πυροσβεστική, αστυνομία, Δήμη και Περιφέρεια είναι άψογη, τονίζει. Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε το 2001 από φίλους που είχαν μεράκι, πρόσθεσε ο κ. Σκανδάλης, και το 2011 εγκρίθηκε το καταστατικό του Συλλόγου, ενώ λίγο αργότερα πήρε Μητρό από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ουσιαστικά οι πιο πολλές ομάδες, οι πιο πολλοί σύλλογοι, όπως και άτομα, γιατί εδώ στην Άρτα, ας πούμε, έχουμε 4 ομάδες που ανήκουν στην πολιτική προστασία. Παίρνουν ένα Μητρό από την πολιτική προστασία, το απασχολούν αυτό, εξειδικεύονται πάνω σε αυτό, εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό και προσφέρουν με τη σειρά τους τη βοήθειά τους στον κοινωνικό σύνολο.
Υπάρχουν άλλες ομάδες που είναι ακόμα πιο εξειδικευμένες και δεν θέλω να προσβάλλω τις τοπικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ καλές, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Είναι κάποιες ομάδες που είναι πολύ εξειδικευμένες πάνω στο τομέα, όπως είναι, ας πούμε, η γειτονική μας εδώ Παλέκ. Η εδώ Παλέκ είναι από τις πιο παλιές που υπάρχουν στην περιοχή μας. Έχει εκπαιδευτεί με την ΕΜΑΚ για σεισμούς, για καταστροφές. Τους θεωρώ, δηλαδή, ο καθένας στον τομέα του προσφέρει από εκεί που μπορεί. Ας πούμε, πώς είναι η λέξη 4x4 της Άρτας εδώ πέρα, όταν έγιναν πλημμύρες, προσέφερε μαζί με την Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων, τότε θυμάμαι, τα μέγιστα, γιατί είχαν κάποια αυτοκίνητα που μπορούσαν να φτάσουν σε κάποια σημεία που δεν μπορούσαν να φτάσουν οι άλλες εθελοντικές ομάδες. Γιατί προσέφεραν αυτό. Από τη σειρά του, σειραδοεραστέχνες, προσέφεραν στον τομέα των επικοινωνιών. Είναι ένα. Όλοι μαζί συνεργάζονται και καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι ο απότερος σκοπός του συνεδρίου μας. Αυτό, η συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Και πώς θα ανταπεξέλθουν καλύτερα την ώρα της φυσικής καταστροφής. Και να είναι προετοιμασμένοι το τι πρέπει να γίνει. Και ετοιμασμένοι για να πάρει στιγμή. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει εθελοντισμός, προσφορά και αλληλεγγύη, τονίζει καταλήγοντας. Να σας εξηγήσω και να σας πω. Επειδή τοπικά θα σας μιλήσω εγώ, ασχολούμαι τον εθελοντισμό εδώ και 20 χρόνια και. Στην αρχή είχα αρχίσει μόνος μου μαζί με έναν συνάδελφο, τον Θόδωρα τον Βλάχο. Αρχίσαμε σιγά σιγά, γίναμε τρεις. Βγαίναμε τέσσερι, προσπαθούσαμε να μαζέψουμε κόσμο σιγά σιγά και κάποια στιγμή η πρώτη εθελοντική ομάδα της Άρτας που μπήκε σε πριν Μητρό Πολιτικής Προστασίας ήταν η λέξη 4x4 της Άρτας. Υπήρχε κάποτε, να ζω να καταλάβετε, ένα σημείο μετά από τόσα χρόνια επιμονής και επιμονής να γίνει αυτό το πράγμα, όταν με τις φωτιές του πύργου που είχαν γίνει τότε ο πανικός, η λέξη 4x4 είχε δώσει πάρα πολλά πράγματα στο νομό. Οι φωτιές ήταν τόσο τερατώδες και εμάς εκείνες τις μέρες στο νομό. Ήταν κάποια στιγμή, κάποια μέρα θυμάμαι, είχε χαθεί το. Δεν προλαβαίναμε προς τα πού να πάμε. Αλλά παρόλα αυτά θυμάμαι εγώ μαυρισμένα τα παιδιά, τελείως από τη φωτιά, τελείως μα τελείως, να έρχονται και να ζητάνε νερό να πάνε ξανά στη φωτιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσε να γίνει, το έβλεπα και με ικανοποίησε πάρα πολύ. Για μένα ήταν υπερβολικά συγκινητικό τότε. Θυμάμαι όταν είχαμε κλείσει το δρόμο στο λόφο της Περάνθης τότε, γιατί είχαμε πολλά προβλήματα. Ήταν ο κύριος, που είναι δήμαρχος τώρα, ο κύριος στην αστυνομία, ο κύριος Μαρίνος, ο Γαρνέλης εδώ στην Άρτα. Είχαμε κλείσει το δρόμο τότε γιατί ήταν πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Είχα κάτσει σε μια αγωνία και τους έλειπα όλους αυτούς τους εθελοντές που δεν υπήρχαν πριν λίγο καιρό. Και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Μπράβο, λέω, το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα βλέπω ότι πριν από λίγο, πριν έρθω εδώ, με πήρε κάποια κυρία τηλέφωνο και μου ζήταγε τι γίνεται σε αυτό το συνέδριο. Μπορούμε να συμπαρευρεθούμε. Είναι ανοιχτό για το κοινό, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να το παρακολουθήσει. Θα είναι ενδιαφέρον, θα γνωρίζουν και αυτοί τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε φυσικές καταστροφές.